Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί. Πάμε μέχρι τις 8. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα εντός και εκτός των τυχών. Επί του πιεστηρίου, βέβαια, μία είδηση που ξεχωρίζει, αφού λίγη ώρα πριν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με ψήφους 3 υπέρ και 2 κατά αποφάσισε να εισηγηθεί την αποβολή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης από το πρωτάθλημα. Βλέπουμε εδώ τη σχετική κάρτα. Να πούμε ότι αποτελεί εισήγηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ότι πλέον το λόγο έχει το πειθαρχικό όργανο της Super League, εκεί όπου θα κριθεί το μέλλον των δύο ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός έχει καταγγείλει τις δύο ομάδες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και έχει ζητήσει να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τις κείμενες διατάξεις του νόμου. Αυτή η εξέλιξη, η οποία αλήθεια είναι δεν την περιμέναμε πολύ. Ο Ολυμπιακός το είχε κυνηγήσει το θέμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι απόφαση, είναι εισήγηση. Την απόφαση θα πάρει το πειθαρχικό όργανο της Super League. Μετά υπάρχει και το CAS, αλλά στο 90% των περιπτώσεων, ίσως και παραπάνω, το πειθαρχικό όργανο της Super League προσαρμόζεται ή δέχεται καλύτερα την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι ΕΕΑ και όχι ΕΑΑ που βλέπουμε στην κάρτα μας, αλλά λίγη σημασία έχει αυτό. Να καλησπέρισω τον Νίκο Αλέφα. Τον Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπω να γίνουν γεγονότα. Γεγονότα θα προχωρήσουν, θα έχουμε μπέρδεμα. Θα έχουμε μπέρδεμα και ετοιμάζεται και το πρωτάθλημα στον αέρα. Να δούμε ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις στο άκουσμα της είδησης στην Θεσσαλονίκη. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Είναι 0-0 στο ημίωρο το παιχνίδι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστής Ραπτόπουλος. Κωστή, μπάλα σε σένα. Έχει ημίχρονο 2-0 τελικό. Αυτό τι είναι, προγνωστικό? Προγνωστικό είναι αυτό? Είναι ο εξομολογητής μου. Μου λέει έχει ημίχρονο άσο τελικό. Μάλιστα. Παιδιά, έχουμε καλακόλευση, δεν πηγαίνει το φύλλο. 35% κατευθείαν πάω στις 35 βόλτες. Να σου πω κάτι, μια ζητιά θετικό. Την ώρα που γινόταν η αναμετάδοση, έπεσε η ύψη. Τους βλέπω εδώ πέρα, στο Μέγαρο, ρωτάνε ποιος ελέγχει την επιτροπή. Και τους παίρνουν τηλέφωνα τώρα στο ΕΠΑΟ, για να δούμε ποιος ελέγχει τον Ολυμπιακό, σε είναι δική ΕΠΑΟ. Δηλαδή η επικρατεία δεν είναι τι είναι φίλοι, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Έτσι μπορεί να βγει από μας. Γνωρίζαμε ότι ο κύριος Αγγενάκης είχε αλλάξει την επιτροπή, είχε βάλει ένα δικό του πρόεδρο, οπότε εξής μας το πήρε και δικτύο, οπότε τον κέρδισαν τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός. Μέσα του κύριου Αγγενάκη, άλλο Αγγενάκης, κύριος Αγγενάκης μπορεί ας πούμε, να νιώθει κάπως καλύτερα. Αλλά τώρα, αν πήγαινε στην ΕΠΟ, ο ΠΑΟΚ θα είχε τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά επειδή πάει στη Super League, τους βλέπω λίγο αναστατωμένους, ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιος ελέγχει τη Super League, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Όποιος ελέγχει την κατάσταση θα κερδίσει και τη δίκη. Οι αποφάσεις στα δικαστήρια βγαίνουν κατά κάποιο τρόπο με αυτόν τον τρόπο. Οπότε εγώ που είμαι ουδέτερος παρατηρητής, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να βγάλει κάποια ανακοίνωση γιατί είναι το παιχνίδι που θα είναι 0-0 στο ημίχρονο και την παραπάσα πιθανότητα θα φορτσάρει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο να βάλει κανένα 2 γκολ. Πάντως εδώ λένε ότι μην φοβάστε, λένε μεταξύ τους, η επιτροπή μπορεί να την ελέγχουμε, λέει και εμείς. Δεν είναι μαζί όμως τόσο σύγχυς κατά κάποιο τρόπο. Αυτή την απόφαση την περιμένε. Γιατί ξέρανε ότι ο κύριος Αγγενάκης έχει αλλάξει την επιτροπή πριν κάνα μήνα και έβαλε έναν δικό του πρόεδρο, ο οποίος ας πούμε θα πήγαινε με την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ κατά κάποιο τρόπο φίλη του. Η Super League τώρα δεν το ξέρουμε. Είναι μισή-μισή, είναι από τη μια μεριά. Θα γίνει μάχη εκεί πέρα. Θα γίνει μάχη και τώρα στην παρούσα φάση, επειδή εξελίσσεται ποδοσφαιρικός αγώνας στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Βόλο, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις στον κόσμο που βρίσκεται στις κερκίδες στην Τούμπα. Λογικά, 12-13.000 λογικά στο ημίχρονο θα το μάθουν και οι παίκτες. Δεν μπορεί να μην επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές αυτή η είδηση. Κοίταξε, δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει.
όταν πέθανε προπονητής μέσα στο γήπεδο και μπήσαν τον Ολυμπιακό 1-0. Είχε πεθάνει ο προπονητής. Με τον Λόραντ, τον είδανε νεκρό, τον πήγαν στο αρχαίο νεκρό, πήγαινε με το Φουντουκίδη, το πήρε το μάτσο. Ο ΠΑΟΚ 1-0, δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστούν. Σίγουρα το μάθω και ημίχρονο. Αυτή είναι σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε για την ιστορία να δούμε λίγο τις εντεκάδες. Τις είδαμε Φευγαλία νωρίτερα το πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ και πώς ο Βόλος. Εδώ ο Βόλος με ένα 4-3-3. Βλέπω ότι ο Τσαούσης είναι ο ένας από τους δανεικούς που παίζει κανονικά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Μπαλογιάννης δεν ταξίδεψε, είναι τραυματίας. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή, ενώ για τους δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Και να δούμε και πώς κατέβασε και ο Αμπέλ Φερέιρα τον ΠΑΟΚ με 4-2-3-1, συγγνώμη. Το Μίσιτς πάλι σε ρόλο δεκαριού, Λιμνιό από τη μία, Βιερίνη από την άλλη, Σφιντέρσκι στο 9, Μαουρίτσιο Ντάουγκλας. Ο τώρα εκεί, κοίτα, έχει έξω τον πίθεσμα και τον Πέλκα. Είναι και δυο δεφορμέ, αλλά ο Μίσιτς έρχεται σαν οχτάρι καλύτερα, δεν είναι. Σαν δεκάρι είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή εκεί βλέπει ζώνια, πέφτουν πάνω του, δεν είναι γρήγορος. Αλλά είναι... παρατηρώ ότι είναι έξω και ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκα σε ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Ακπόμ είναι τιμωρημένος. Ο Κρέσπο τον προφυλάσσει γιατί την Κυριακή υπάρχει. Τον προφυλάσσει για το επόμενο. Κάθε υπάρχει. Δύσκολο μας. Το Τόνι έχει μεγάλο ντέρμπι με τον Τόνι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, θα περιμένουμε, θα ενημερώνουμε για τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν. Από ότι... Πάντως, εγώ... Τι είπα τους ΠΑΟΚΙΣΙΔΕΣ. Θα λέτε ΣΥΡΙΖΑ και θα κλαίτε. Διότι και τους τρολάριζα κιόλας. Όποιος είναι νεοδημοκράτης ΠΑΟΚΙΣ είναι αυλάκης, τους έλεγα. Μάλε, βρε καλά τους λέω ο Ζουράρης. Μπορεί να είναι τρελός, αλλά είναι καλός τρελός. Έχει ωραίες απόψεις, μορφωμένος και τα λοιπά. Τους είπε καθίστε καλά, ρε. Άμα λέει δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τροπήθηκε η κατάσταση. Τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά περάστε καλά. Τι το Ζουράρης. Αποδεικνύεται ότι ο Ζουράρης μπορεί να είναι τρελός, αλλά τα λέει καλά. Εγώ τον πάω τον Ζουράρη, με τον Ζουράρη τα έχω καλά. Ναι, το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο και στο χθεσινό ντερμπί. 0-0. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Θα ξεκινήσω με τον Νίκο. Τι κρατάς από το χθεσινό παιχνίδι? Κοίταξε να δεις, εντάξει, δεν ήταν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έπρεπε να κερδίσει. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν ομάδα, ναι. Λέω, όχι ότι... Και σαν εικόνα του μάτς, είχε, ναι, περισσότερες δηλαδή, ευκαιρίες. Σαν Ολυμπιακός, πριν από τον αγώνα πρέπει να κερδίσεις. Ναι. Για να ξεφύγεις. Ναι. Δεν το πέτυχε αυτό. Mm-hmm. Ήτανε καλή και η ΑΕΚ. Ναι. Τα καλά... Καλά στημένη, πολύ καλά και ο προπονητής ενήργησε. Τώρα υπάρχουν εφημερίδες όπως η Γάτα ή άλλοι που είναι άντε, μονοκόμματα. Δεν είναι έτσι. Κύριε Τέρμα, έρχεται πάνω χάρη η ΑΕΚ και παίζει απάνω στο ΆΚΑ. Έρχεται και ο Ολυμπιακός. Δεν έχει να λες ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, η ΑΕΚ δεν έκανε, δεν έρανε. Ή κερδάς ο Ολυμπιακός, ναι, ή έρχεσαι ισοπαλία. Άρα για να έρθει η ισοπαλία πρέπει να είναι καλή και η ΑΕΚ. Ναι. Ή δεν η οποία για μένα ήταν καλή η ΑΕΚ. Ναι. Καλά στήθηκε ο προπονητής, ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί ο Μάρτινς να πάρει ένα παιχνίδι. Ναι. Ένα ντέρμπι, δεν το παίρνει. Mm-hmm. Αν δηλαδή δεν παίρνει σε αυτό το παιχνίδι, ποιο θα πάρει? Τι να λες, έπαιξα καλύτερα. Αποτέλεσμα. Δεν έχει το έπαιξα καλύτερα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που παίζουν μονότερμα. Και δεν κερδίζουν και μετά χάνουν και το πρωτάθλημα, λέμε τώρα. Αλλά εδώ ο Ολυμπιακός δεν επιτρέπεται, παραδείγματος χάρη, τώρα δεν κάνει γκολ. Υπερέχω, διαβάζω και σημαίνει, δεν έκανε γκολ. Μα δεν έκανε γκολ, δεν είναι καλός παίκτης για να μην κάνει γκολ. Ήταν το, είχε και το δοκάρι. Τι έκανε, ευκαιρίες. Εντάξει, το δοκάρι και εγώ μπορώ να το κάνω. Ναι. Τραβά ένα σουτ, κοιτάω σένα, το τραβά, πάει στο δοκάρι. Πρέπει δηλαδή, αλλά ράμπι αυτοί όλοι που είναι, πρέπει να σκοράρεις. Δεν σκοράρανε.
Ναι. Πιο μπροστά ο Καμαρά, έτσι εκεί. Ο... Είχε στο ξεκίνημα. Με το Μπουχαλάκι είχε στο ξεκίνημα μια φάση. Δεν μωρέ τώρα, Μπουχαλάκι είναι. MVP το βγάλανε. Μπουχαλάκι είναι σαν το σχολείο, το... σαν Κοτρίδι, δύο μέτρα. Τώρα δεν είναι παίχτες αυτοί με τσαγανό, με σπριν, με μπάλα. Τώρα παίζουν στον Ολυμπιακό. Ορίστε, πάρ το παιχνίδι. Ναι. Τι έδωσα πάσα. Τι πετάω πάσα μεγάλη. Σε ποιονα. Σε μένα. Τον βγάλανε MVP, γι' αυτό λέω. Ποιον MVP, μωριό, αυτοί που βγάζουν, γελάει ο κόσμος τώρα. Καλά λέει. Γελάει ο κόσμος. Ναι. Αυτοί που τον βγάζουν είναι για γέλια. Κατάλαβα. Δεν τους υπολογίζει κανένας. Ποιον θα έβγαζες, Νίκο, εσύ? Κανένα, δεν έχει MVP. Τίποτα. Τίποτα. Ο Ολυμπιακός παίζει την μπάλα αυτή η οποία πρέπει να παίξει καλύτερα. Ναι. Δεν μπορεί να την παίξει. Mm-hmm. Δεν, τι MVP είναι. Είναι θέμα προπονητή δηλαδή. Είναι ο Μάρο Τζιμίκας. Είναι τα δύο στόπερ. Είναι ο Γκυγέρμε, ο Καμαρά, ο Ελαραμπή, ο ένας, ο άλλος κτλ. Ποιοι είναι, δηλαδή, μας εντυπωσιάσανε και να τρελαθούμε. Ο Γκυγέρμε, ο Καμαρά, ο Μπουχαλάκης, που κάνει τα 100 μέτρα σε 2 χρόνια. Ναι. Σε 2 χρόνια κάνει. Τα δε 30 μέτρα σε 6,5 χρόνια. Μετά ο Μασούρας. Αλλαγή τον έκανε. Ποιος Μασούρας τώρα, μόνο. Υπάρχει ποσοστής Μασούρας. Τι έχει, τι. Τρίπλα διείσδυση γκολ. Εδώ παίζει ο Τζόζεφς και ο Γιάκοπλος. Τρελαινώσουν να τους βλέπεις. Και παίξε αυτή. Ο Αναστόπουλος μετά. Δηλαδή να έχεις τριπλέτα Τζόζεφς, Γιάκοπλο, Αναστόπουλο. Οργιάζαν. Ναι. Πέρασαν παίχτες. Και κλεισμένος ο Ελαραμπή. Πίσω το δίδυμο πώς φάνηκε. Τίποτα και ο Ελαραμπή, μωρέ τώρα. Ναι. Παίχτες δεν παίζουν ούτε στα κάτω πατήσια. Δεν έχει ταχύτητα. Ναι. Ο Ελαραμπή δεν έχει ταχύτητα. Μια παράξενη διαδρομή που πάει να κάνει. Ποτέ δεν του βάζουν παίχτη να τον πιάνει. Άμα του βάλουν ένα παίχτη, κύριε, παίζει με αυτόνα, mm-hmm. τελείωσε να κουμπίσει την μπάλα. Μάλιστα. Και να παίξει και με τρεις. Δεν είναι οι παίχτες που περάσανε παιχταράδες από τον Ολυμπιακό και πάνε. Άρα... Και δεν μπορούν να κάνουν το 1-0 ενώ υπερέχουν. Ναι. Αυτό είναι θέμα προπονητή ή παικτών. Όλα και μαζί. Και τα δύο, έτσι. Όλα μαζί. Αλλά πιο πολύ και παιχτών και προπονητή. Αυτός τους διάλεξε, αυτός τους πήρε. Ναι. Έχει πάρει τη μισή Πορτογαλία. Τώρα θέλει του να πάρει πίσω το Χαζάν. Ο Μαρινάκης, το έχω πει επανειλημμένος. Είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στον Ολυμπιακό. Γιατί ανανεώνει τον Ολυμπιακό, πήρε παίχτες, πήρε δύο εντεκάδες. Πάρε μου και αυτόν, πάρε μου και εκείνο, πάρε και εκείνο, εκείνο. Του τα πήρε όλα. Πού είναι να δούμε λίγο μπάλα. Να δούμε λίγο μπάλα με νίκη. Δηλαδή βλέπεις αυτό, πού είναι η νίκη, πού είναι η νίκη. Παίζεις με την ΑΕΚ, θα παίξεις με τον ΠΑΟΚ, σε Θεσσαλονίκη. Θα κάνεις, πού την. Κατάλαβες, Γιάννη, από αυτή τώρα την άποψη. Να σε ρωτήσω, καλά, Κώστα, πες μας και εσύ για Ολυμπιακό για να ρωτήσω μετά τον Νίκο για Καρέρα και για ΑΕΚ. Γιάννη, Ολυμπιακός με τρία χαφ, όσο πως τον έχω δει εγώ σε πολλά παιχνίδια, με Καμαρά, Μπουκαλάκη και Γκέρμπε, έχει πρόβλημα μεγάλο στο να παράξει από το κέντρο, πάει στις πλευρές. Και πρόσεξε να δεις. Ο Βαλμπουένα εχθές έπαιζε σε δύο θέσεις, δεκάρι και εξτρέμ. Ξεκινούσε από αριστερά, τον έβλεπες επειδή ερχόταν σαν τέταρτος μπροστά. Δεν ήταν στα καλά του κι αυτός. Ωραία. Μετά είδα ένα πράγμα, ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε 20 κόρνερ και 5 φάουλ. Χτυπήθηκαν καλά, δεν πήρε μια κεφαλιά. Ο ΠΑΟΚ είναι αντίπαλος. Άμα κάνει 5 χτυπήματα στη μένα, έχει ένα γκολ. Ο Μάτος θα είναι, ο Βαρέλα θα είναι, ο Σφιντεύσκι θα είναι. Δηλαδή, έχει θέμα, δεν βάζει εύκολα γκολ. Μετά δεν έχει και το ένας μένα, έλειπε ο Ποντέρσε. Που εντάξει, δεν σκοράρει. Αλλά στο ένας μένα έλειψε και αυτό στον Ολυμπιακό. Αλλά το σπουδαιότερο είναι και τα στόπερ του. Αλλά δεν ξέρουν μεγάλοι να κατεβάσουν μπάλα. Δηλαδή, την πάνε στην πλάγια γραμμή. Πάει στον Ομάρι, στον Τζιμίκα. Προβλέψιμο ποδόσφαιρο. Εύκολα βάζει κι ο άλλος τρία χαφ, εφαγώνονται μια χαρά. Τώρα, είδαμε πώς ξεκίνησε ο Μαρτίνς με αυτό το 4-3-3. Το βαρύ. Μια αλλαγή που κάνει πολύ συχνά όταν θέλει να κυνηγάει το σκορ, δεν έχει ανοίξει το σκορ καλύτερα, είναι που βάζει μέσα τον Σουντανή και το γυρίζει σε 4-4-2. Έβγαλε έξω τον Μασούρα αρχικά, έβγαλε και τον Καμαρά, έπαιξε ο Λοβέρα από τη μία πλευρά, ο Βαλμπουενά από την άλλη, Γκυγέρμε, Μπουχαλάκης, ο Μάρτσι Μίκας, Σισέμπα και Σα.
Προσπάθησε δηλαδή βάζοντας και το Σουντανί μέσα, στο φινάλε βέβαια του παιχνιδιού, έτσι, να δώσει πίεση παραπάνω. Μπήκε και Φορτούνης περίπου. Πάει στο Φορτούνης το 88. Στα χασομέρια, όταν και η ΑΕΚ έπαιζε βέβαια με 10, οπότε θα είχε μία πίεση παραπάνω, αλλά πιο πολύ με γιώμες, όχι με την μπάλα κάτω. Αυτό. Κοίτα, βάλε και τη σύνθεση να δούμε. Του Ολυμπιακού το πώς τελείωσε είναι αυτό, έτσι. Ορίστε, Λαραμπή Σουντανί. Ναι. Παίζουν σε β' κατηγορία στην Αγγλία. Τι να παίξουν αυτοί, μωρέ. Παίζουν μετά ο Βαλμπουενά, μόλις δεν παίζει. Ναι. Δεν έπαιξε ο Βαλμπουενά. Ναι. Απ' τη Μασέγη τον θυμάμαι. Ναι. Δεν έκανε γκολ ποτέ του. Βαλμπουενά εξτρέμ. Με Λοβέρα. Ούτε στα κάτω πατήσια. Αν τους πεις στα κάτω πατήσια, πάρτο, δεν τους παίρνουν. Πας τώρα δυο χαφ. Ναι. Γκυγέρμα καλός, Μπουχαλάκης. Έπρεπε να μείνει ο Καμαρά δηλαδή. Έλα μωρέ Μπουχαλάκης τώρα. Δεν έχει ταχύτητα, πάει. Δεν έχει ευστροφία. Δεν έχει κίνηση. Δεν γυρνάει γρήγορα, δεν σπριντάρει, δεν κάνει, δεν κόβει. Δεν μπορεί να επιβιώσει στον Ολυμπιακό. Ναι. Ορίστε, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει νίκες ο Ολυμπιακός. Δεν κάνει. Πες μου λίγο κάτι, Νικό. Δεν πιέστηκε πολύ από την ΑΕΚ, αλλά θέλω να μου πεις και μετά, για το δίδυμο τώρα, στη βάζεις, ΣΕΜΠΑ. Να σου το δώσω κατά. 1.99-1.93. Ποιον. Τα ύψη. Ποιος. 1.97 είναι ο ΣΥΣΕ, 1.93 είναι ο ΜΠΑ. Έβαλε τους δύο Αφρικανούς μαζί. Γιατί ήταν εκτός ο Σεμέδο. Δεν είχε. Δεν είχε, ήταν τραυματέος. Είναι τιμωρημένος ο Σεμέδο, ναι. Τιμωρημένος έβαλε στη ΣΕΜΠΑ. Αυτή είναι. Ναι. Πες το, δεν είναι η κλάση ας πούμε μεγάλη, αλλά ότι έχουν το δίνει. Δεν σου κάνει πρόβλημα εκεί. Ε? Δεν σου βγαίνει πρόβλημα εκεί. Εντάξει, άμα βρει καλούς παίκτες θα σου βγει. Ναι. Ο Μάρ να πούμε απ' την άλλη, μετά ο Τζιμίκας. Τζιμίκα λέει να τον πάρει η Νάπολη. Να τον κάνει τι τον Τζιμίκα η Νάπολη. Ναι. Τι να τον κάνει ρε, δεν βλέπετε ένα παιδάκι μέχρι εδώ, τα κιλά του είναι... Τι να το κάνει, δηλαδή είναι μπάκα αυτή τώρα στον Ολυμπιακό. Τι να πει στο συγχωρεμένο το Ρωσίδη τότε και το Μουράτη. Πρέπει να παίρνουν δισεκατομμύρια αυτοί. Τι είναι μπάκι είναι αυτή ρε Γιάννη. Ναι. Αμαρτία από το... Ο Μάρ είναι δεν καλό το... μπακ, γρήγορος όλα. Εντάξει, αλλά μεγαλώνει και αυτός. Αυτό είναι το κακό. Πάντως σε δύο αριστερά μπακ. Ο Μάρ μ' αρέσει εμένα. Βγαίνει. Δύο αριστερά μπακ, Νίκο, που θυμάμαι τσιπρόχειρα και Κώστα. Ο Ολυμπιακός στάσηλε Πρέμιερ Λίγκ. Ο Χολέμπας πήγε στη Βότφορντ. Χολέμπας και ο Μαζουακού. Χολέμπας Πεχτάρ. Ναι, άλλο κορμί. Αυτό που λέει ο Νίκος. Δηλαδή τον θέλει λίγο πιο κορμί το μακρύ μπακ και πιο τσαλανό. Και τέχνη. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ΑΕΚ. Γιατί ο Καρέρα. Το ερώτημα τώρα πρέπει να κάνουμε στον Νίκο με τον Καρέρα. Ναι. Το αλλάζει στο 30. Κάνει αλλαγή στο 30 λοιπόν ο Καρέρα. Βάζει μέσα τον Ολιβέιρα. Βγάζει τον Σιμάνσκι που ξεκίνησε. Εδώ είναι το πώς ξεκίνησε το μάτς με 4-3-3. Προφανώς είπε ότι ήθελε να έχει πίεση περισσότερη στα χαφ. Να με καλή αλλαγή το όμως. Ναι, βάζει Ολιβέιρα. Βγάζει τον Πολωνό. Να δούμε μετά πώς μετατράπηκε το σχήμα με κρίσεις, τσιμώες, κόφτες, τον Μάνταλο να γυρίζει στο 10, τον Ολιβέιρα σεντερφόρ, ο Λιβάγια πήγε τύπης αριστερά. Ωραία. Και ο Βέρντε, ναι. Βέρντε και τα λοιπά, Μάνταλο, δύο κόφτες, χαβ και πήγε καλά. Πιο νοικοκυρεμένο. Μπράβο. Ωραία κουβέντα. Πιο νοικοκυρεμένο. Έτσι. Βράνιες οικονόμου. Σκυλιά είναι. Σκυλιά αυτή, είναι, ναι. Και ανέβηκε και ο Οικονόμου. Ο Οικονόμου έχει ανέβει στο ψηλό παιχνίδι και κάτω είναι καλό στόπερ. Το Βράνιες το ξέραμε. Μετά ο Μπακάκης είναι γρήγορος, ναι. Από κατεβαίνει. Ο Μπάρκας βελτιώνεται. Δεν μένει η ΑΕΚ ήταν. Και το γύρισε και τρίτη φορά με το που έφαγε την κόκκινη ο Σιμώες και έμεινε με 10. Βέβαια δεν είναι ακριβώς όπως. Σωστό. Έβαλε το Σβάρνα για να έχει 3 στόπερ, το έκανε 5-3. Ένα ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Απλά έπρεπε ο Αλμπάνης να γυρίσει στα χαφ γιατί του είχε ξεμείνει ως αλλαγή νωρίτερα. Είχε δηλαδή Κρίστισιτς, ένα γκόφτη. Έτσι. Είχε αποβληθεί ο Σιμώες. Ναι. Είχε κάνει ως αλλαγή νωρίτερα τον Σιμάνσκι. Οπότε γύρισαν στα χαφ ο Μάνταλος και ο Αλμπάνης δεν υπήρχαν άλλοι και έπαιξε ο Ολιβέιρα μπροστά, ας πούμε. Δεν τι έκανε. Δεν τι έκανε, ναι. Ναι. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι αυτό που βλέπουμε ακριβώς. Είναι ο Αλμπάνης πολύ πιο πίσω στα χαφ μαζί με τον Μάνταλο για να κρατήσει αποτέλεσμα.
Με το υλικό που έχει και τα λοιπά. Δεν είναι άσχημος προπονητής ο... Αυτό ήθελα. Αυτός με την ΑΕΚ. Ο Καρέρα, ε. Καρέρα. Δείχνει καλά στοιχεία. Έξυπνος είναι. Και α, μου έκανε εντύπωση γιατί σχολιαζόταν από χθες με το που κάνει αλλαγή στο 30. Ναι. Όλοι σκεφτόμαστε Αλέφαντο. Γιατί ο μοναδικός προπονητής στην Ελλάδα, Νίκο, που θα τολμούσες. Και έτσι. Τόσα χρόνια πριν, και έτσι, σε μεγάλα, θα τολμούσες και σε, και σε ντέρμπι και σε μεγάλα μάτς μεγάλα. Να την κάνεις την αλλαγή. Κατευθείαν. Βέβαια. Που σημαίνει ότι είχε κάτι στο μυαλό του ξεκινώντας το μάτς και το διόρθωσε άμεσα. Βέβαια. Πολύ σωστά. Αλλά έκανε καλή κίνηση. Ναι. Έκανε καλή κίνηση. Και ο Ολιβέρα ήταν στα καλά του. Γιάννη, αν ήταν στα καλά του Ολιβέρα, θα ήταν και ακόμα καλύτερη κίνηση. Ναι. Γιατί εντάξει, δεν ήταν στα πολύ καλά του το Ολιβέρα. Μα προφανώς και για να μην τον ξεκινήσει, κάτι θα είχε στο... κάτι θα είχε δύο, ναι. Καρέρα. Ναι. Και δεν αφορά μόνο την πιθανή μεταγραφή του στη Γούλφς, έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Νίκο. Ήταν πολύ καλό αυτό που έκανε. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε το Μάνταλο στα χαφ μπροστά από τους δύο και έβαλε τον Ολιβέρα μπροστά δεξιά τον Φρέντε. Και αριστερά έπρεπε ο Λιβάγια. Ναι. Εκεί δεν χάθηκε ο Λιβάγια λίγο. Δηλαδή από όλο το σκηνικό, ο Λιβάγια δεν είναι λίγο, ας πούμε, πολυτέλεια, τον έχεις χαμάλει εκεί πέρα. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Ρωτάει Νίκο Κώστας για τον Λιβάγια, τον οποίο γυρίζοντας σε 4-2-3-1, βάζοντας το Μάνταλο δεκάρι, πήγε τον Λιβάγια αριστερά. Και ρωτάει ο Κώστας αν ο Λιβάγια χάνεται έξω αριστερά ή αν θα πρέπει να παίζει φουνταριστός με τον Ολιβέιρα. Πιο κοντά, ναι. Εντάξει, ο Λιβάγια δεν είναι τίποτε μεγάλος παίκτης μου. Λιβάγια πάντου είτε center forward είναι, είτε από αριστερά ή μια άλλη θέση. Ναι. Δεν είναι γρήγορος, δεν είναι τριπλέρ, δεν είναι μπουκαδόρος, δεν είναι μπαλαδόρος, δεν είναι τίποτε. Μέτριος είναι, όπου τον βάζει, εντάξει, παίζει με άριστα το 10, το 6. Το 6, δηλαδή τη Σέντρεφορ, τη Λιβάγια, έχει κάνει 10 γκολ. Άρα να υποθέσω ότι από τη χθεσινή ΑΕΚ σου άρεσε ο προπονητής που ανακάτεψε. Δεν έκανε το ένα λάθος ο Καρέρα. Καρέρα. Ναι. Δεν έκανε. Ωραία τους έπαιξε, ωραία έκανε, ωραία έκανε τις αλλαγές. Την κατάλληλη στιγμή έκανε την αλλαγή όλα, πήγε πολύ καλά. Και υποτιθέμενο ότι δεν έχει το υλικό του Ολυμπιακού. Ναι. Άρα είναι ένας λόγος αυτός να καθιερώσει το 5-3-2 από τη στιγμή που εάν έχει υγιή και το Τσιγκρίνσκι με τον Οικονόμου και το Βράνιες χθες πολύ καλούς. Μπορεί να το κάνει, αλλά εντάξει, μπορεί να το κάνει και μέσα στο παιχνίδι. Όπως το έκανε χθες. Όπως το έκανε, μπράβο Γιάννη. Μπορεί να το κάνεις και μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν. Αρχίζεις, βλέπεις ότι μήπως κερδίσω και μετά το γυρνάω. Ναι. Είναι μεγάλη δουλειά να σκέπτεσαι 4-3-3, 4-2-3-1. Και να σκέφτεσαι και το 5-3-2. Ναι. Το οποίο μπορεί να κερδάσει ένα 0 και να δεις ότι γίνεται μια πίεση. Το γυρνάς αμέσως 5-3-2, θέλει 15 λεπτά να τελειώσει, να μπορεί να πάρεις αποτέλεσμα. Ναι. Έχεις πιθανότητες να παίρνεις αποτελέσματα. Κατάλαβα. Οπότε ξεκινάς το Μάνταλο βασικό. Τύπης μπορεί, αν δεν παίξει δεκάρι που τον βάζει μερικές φορές από τα αριστερά, ναι, σε 4-3-3. Ναι. Το κανονικό είναι το δεκάρι. Το δεκάρι. Μπράβο. Δεκάρι και σε 4-3-3. 4-3-3, εντάξει τώρα, 4-3-3. Με δύο κόφτες εννοούμε, ναι, εντάξει. Καλά τον βάζεις εκεί, ναι. Του λες παίζει εξτρέμ παραμύθι, αλλά φεύγει εσύ, σε καλύπτει ο Χάφι, ο Μπα και τα λοιπά. Ναι. Να κλείμεσαι κάτι, εντάξει, τον Μάνταλο ή θα τον βάλεις δεκάρι, ναι. Ή δεν μπορεί να τον βγάλεις έξω από την ομάδα. Εννοείται, ναι. Πρέπει να παίξει. Οπότε ή δεκάρι καλά ή τον συνηθίζει. Ή έτσι δεκάρι, γιατί πολλές φορές που είναι και εξτρέμ αριστερό, ναι. Και έχει 4-3-3, το γυρνάει αμέσως, έρχεται να πούμε και πιο πίσω, ή κλείνει μέσα, κλείνει ο άλλος εξτρέμ, περνάει και δεύτερος κυνηγός μαζί με τον Λιβάγια και ο Βέρντε, ξέρω εγώ, έχει κλείσει στα χαφ, το κάνει σαν 5-3-2, 4-4-2, ναι. Ό,τι θες κάνεις. Αλλά ο Φορτούνης, αν είσαι καλά, ο Μάνταλος, πρέπει να παίζουν δεκάρι. Δεκάρια, ναι. Πάει. Δεν μπορεί να λες του Φορτούνη, παίζει έξω δεξιά. Ούτε καν τύπης. Βέβαια. Αυτός. Ο Μάνταλος, εντάξει, το γυρνάει, το παλεύει και αυτός όμως είναι ένα πολύ καλό δεκάρι. Μαζί με το Φορτούνι. Πολύ καλά δεκάρια. Ναι. Έτσι βλέπω. Ωραία. Από εκεί και πέρα διόρθωσε, βρες τρία χαφ. Ναι. Βρες μετά τους κυνηγούς ποιοι είναι και τα λοιπά.
για να είσαι κοντρολαρισμένος και να παίζεις πάντα καλά, ας πούμε. Είτε παίξεις 4, με 4-3-3, είτε παίξεις 4-4-2. Κοίτα, όταν παίζεις 4 έτσι, βλέπεις, ναι. Έχεις 4 πίσω οι περισσότεροι. Ναι. 2 χαφ. Ναι. Εδώ μέσα δεν μπορεί να παίζει ο Φορτούνης τρίτος. Ναι. Ή ο Μάνταλος. Θα πας εδώ. Ναι. Και θα κλείνουν αυτοί. Θα παίζεις ένα 4-4-2 έτσι. Το 4-4-2. Με έναν καλό σέντρεφορ και πίσω το Μάνταλο ή το Φορτούνη. Ναι. Λέμε. Ναι. Στη δύσκολη. Ναι. Εύκολα αυτοί πάνε εδώ ή πάνε εδώ. Και είναι επικίνδυνοι να τριπλάρουν να μπουν στον γκολ. Εδώ έχει κατοχυρωθεί να κόβουν. Ναι. Να κόβουν, να κόβουν και να κόβουν. Οι Ακριανοί είναι εξτρέμ ή χαφ. Οι Ακριανοί και εξτρέμ να είναι. Τους βλέπεις αν ταιριάζει να έρχονται να κλείνουν. Ναι. Δηλαδή, λέμε ο Μασούρας του Ολυμπιακού, για αυτή τη δουλειά καλή είναι. Ναι. Για αυτή δεν θα σου βγάλει πολλά μπασίματα από εδώ να μπει, να σουτάρει, να κάνει γκολ. Κατάλαβες. Mm-hmm. Για αυτή τη δουλειά όμως να έρχεται εδώ, να βοηθάει και τον μπακ, εντάξει. Δεν είναι όμως πολύ γρήγορος να κάνει προβλήματα σε άμυνες και τα λοιπά. Τα ίδια και ο Τζιμίκας. Ναι. Είναι, αυτοί για μένα δεν έχουν μεγάλη ταχύτητα. Δεν έχουν καλά σωματικά προσόντα ο Τζιμίκας και ο Μασούρας είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει μεγάλη ταχύτητα ελαφριά και τριπλέρ μπαλαδόρος. Είναι περισσότερο χαμάλιδες, ναι, παρά παίκτες. Ναι. Άρα του Μασούρα του βρήκαμε θέση σε αυτό το σύστημα. Σε αυτό. Μόνο. Ναι. Αυτά είναι. Γιατί θέλουν μερικοί, δεν θα σου θέλουν μερικοί να κυνηγάει τον μπακ. Ναι. Είναι μάνα ο Μασούρας. Να τον κυνηγήσει, να τον κλείσει, να έχει πίσω να βοηθήσει τον άλλον μπακ, να τελειώσουν, να έχει και το αποτέλεσμα να πάρει το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά να σου κάνει μπασίματα. Να περνάει, να μπει και να κάνει, να φέρει ανακατοσούρα που λέμε και να είναι ένας αέρινος εξτρέμ και να λέμε τρομερά. Δηλαδή, περάσανε παίκτες, ο Βαγγέλης, ο Πανάκης, ο Παναθηναϊκός, ήταν παιδαράς. Ναι. Σε αλλά ήταν εξτρεμάρα. Νίκο, σε αυτό το σύστημα, την πλαγιοκόπηση από τη στιγμή που δεν θα την κάνει το χαφ, θα μπορεί να την κάνει το μπακ και να καλύψει το χαφ, δηλαδή να την κάνει ο Μάρ. Δύσκολα, δύσκολα. Αυτά πολλά μέτρα, ε. Ο Μάρ από εκεί μπορεί να κάνει, αλλά είναι πολλά μέτρα. Ναι. Μπορεί να σου βγει στον εφηντιασμό, ναι, να καλύψει αυτός, αλλά πρέπει να έχει εδώ τον παίχτη, μπορεί να τον καλύψει. Mm-hmm. Δηλαδή, για αυτή τη δουλειά, αν ο Μασούρα, ο Μάρ έπαιζε από εδώ, ο Μασούρας είναι εδώ, μπορεί να κρατηθεί ο Μασούρας να σε κόψει, να σε κάνει λίγο, ναι, πίσω αμυντικά. Δηλαδή, ο Μασούρας, μεταξύ μας, όταν τον βλέπεις, νομίζω ότι είναι μπακαριστερό και όχι εξτρέμ. Δεν κάνει για εξτρέμ. Γιατί δεν έχει διείσδυση, δεν έχει έκρηξη στο σπριν, mm, και να μπει μέσα να φέρει αναστάτωση. Τώρα ξέρεις, δίνεις ιδέες. Γιατί αν πουληθεί ο Τσιμίκας, μπορεί να βρούμε κάνα Μασούρα αριστερό μπακ. Μπορεί να τον γυρίζει μπακ. Δεν εδώ αποτύχαν αυτοί. Ναι. Δηλαδή, λέμε τώρα, είναι στα μέσα του πρωταδήμα. Πόσα γκολ έχει κάνει ο Μασούρα, 2-3. Μπορεί να κάνει και παραπάνω, 5-6. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε, έχουμε τον Κωστή ή να πάω σε βίντεο. Σε έχουμε, Κώστα. Βέβαια, βέβαια. Με έπαιρνε τηλέφωνο πριν. Με έπαιρνε τηλέφωνο και με τρέλανε. Λοιπόν, κοίταξε. Ήδη υπάρχουν διαμαρτυρίες, ναι, από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τώρα πήραν χαμπάρι. Ωραία. Δηλαδή, μισά ώρα πριν δεν πήρανε χαμπάρι. Και βρίζουν τον Αβγενάκη, να πούμε. Και στο γήπεδο λες τώρα, έτσι. Όχι στο γήπεδο. Και στο κανάλι του Σαββίδη. Και στα site, πήγανε στο SDNA, όλοι... Δηλαδή έχει πάρει καθαρά πολιτικές προεκτάσεις το θέμα. Παίρνει πολιτικές προεκτάσεις και θεωρούν ότι ο κύριος Αβγενάκης, επειδή τα καλά με τον κύριο Μαρινάκη, έκανε αυτή την επιτροπή. Δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι η μήχρονα στην Τούμπα 0-0, ήδη ακούγονται συνθήματα και η υπόθεση χρωμάει λίγο μπαλούτι. Ευτυχώς δεν έχει πολύ κόσμο στην Τούμπα, γιατί το μάτι είναι... Δεν είναι εμπορικό, ας πούμε, και Δευτέρα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, η Βάνη Σαββίδης δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Ήδη όμως στο κανάλι το οποίο, το οποίο έχει, μιλάει για σκάνδαλο, όπως μιλάει για σκάνδαλο
το SDNA, το οποίο είναι ένα site το οποίο του είναι φιλικό προς τον κύριο Σαββίδη. Φαντάζομαι και εδώ που δουλεύω, mm-hmm. θα αρχίσει το κλάμα να πέφτει η βολίδα, mm-hmm. γιατί όπως και να το κάνουμε... Απλά εγώ να υπενθυμίσω ότι είναι εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και όχι απόφαση, μην δημιουργούνται παρερμηνίες και παρεξηγήσεις. Ναι, είναι εισήγηση. Αλλά εδώ παίρνουν τηλέφωνο στην γραμματεία και ρωτάνε τι γίνεται, έχουν σε παράνοια έρθει άνθρωποι, ναι. και ρωτάνε, παοξίδες λογικά, αυτή η Επιτροπή καινούρια. Ρωτάνε εδώ τους δημοσιογράφους. Είναι του Ολυμπιακού ή δική μας. Εδώ μπορεί να δώσει ρεπορτάζ. Ναι. Ποιος ελέγχει. Αυτή λοιπόν, η επιτροπή ήταν το Βιελάκη. Υπενθυμίζω ότι... Η επιτροπή ή του Μαρινάκη. Υπενθυμίζω ότι με τελική εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υποβιβασμός για ΠΑΟ και Ξάνθη με ψήφους 3-2. Από εκεί και πέρα πάει στο πειθαρχικό όργανο της Super League. Και εκεί θα κριθεί το μέλλον των δύο ομάδων για την Ξάνθη. Τα πράγματα, όπως είχες προβλέψει, είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί υπήρξε εισήγηση και για το άλλο θέμα του μετοχολογίου, που είναι επίσης εισήγηση για υποβιβασμό. Έτσι, άρα... Ξάνθη δεν γλιτώνει. Είναι γνωστό. Ξάνθη δεν γλιτώνει. Το ξέρουν κύριοι. Αλλά το θέμα είναι... Το θέμα είναι, εάν δημιουργηθεί κατάσταση με τον ΠΑΟΚ, αν η Super League είναι του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού, αυτή που θα ψηφίσει. Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά στο πρώτο βίντεο της εκπομπής να δούμε τον απόϊχο του χθεσινού ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, τις καλύτερες φάσεις, τις δηλώσεις των προπονητών και στην μεικτή ζώνη και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε και τον Παναθηναϊκό που χτίζει ένα καλό σερί και τις υπόλοιπες ομάδες. Σε ένα ντέρμπι με λίγες φάσεις, πολλά φάουλ και αρκετή τακτική, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 με τους ερυθρόλευκους να κινδυνεύουν να πέσουν από την κορυφή σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ σήμερα και τους κιτρινόμαυρους να μένουν για 13ο συνεχόμενο ντέρμπι χωρίς νίκη. Ο Καρέρα ξεκίνησε με τον πιο αναμενόμενο σχηματισμό, δηλαδή αυτόν του 4-3-3, αλλά επιφύλασε έκπληξη αφήνοντας τον πάγκο τον Λέσον Ολιβέιρα απέναντι στο 4-3-3 του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος επέλεξε τελικά τον Σισέ αντί του Αβραάμ στο κέντρο της άμυνας. Η Ένωση ξεκίνησε πιέζοντας ψηλά τον Ολυμπιακό και πατώντας την περιοχή, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του μάτς όταν στο 4 ο Μασούρας έβγαλε σε αντεπίθεση τον Μπουχαλάκη απέναντι από τον Μπάρκα, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΚ απέκρουσε σε κόρνερ το σουτ στην κίνηση. Ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο ξεκίνησε το ντέρμπι έπεσε στη συνέχεια. Η Ένωση προσπαθούσε να απειλήσει με βαθιές μπαλιές από την άμυνα, οι οποίες όμως δεν είχαν τύχει. Ωστόσο και από την άλλη πλευρά, οι παίκτες του Μαρτίνς δεν έβρισκαν τους χώρους για να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους στην κυτρινόμαυρη περιοχή. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Ο σκοπός μας ήταν να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, να έχουμε περισσότερο δημιουργία και να καταφέρουμε να σκοράρουμε τον γκολ. Ο Καρέρα, βλέποντας την ΑΕΚ να μην κυκλοφορεί την μπάλα, αποφάσισε μια γρήγορη αλλαγή. Στο 31 πέρασε τον Έλσον Ολιβέιρα στην επίθεση, τραβώντας τον Λιβάγια στα άκρα και φέρνοντας τον Μάνταλο κεντρικά σε ένα 4-2-3-1. Οι κυτρινόμαυροι δημιούργησαν μετά από αρκετή ώρα τελική με ένα σούτ του Κρίστισιτς λίγο έξω από την περιοχή στο 41 και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες κινήσεις. Παίξαμε εναντίον μια πολύ ισχυρή ομάδα. Εμείς παλέψαμε με τα δικά μας όπλα μέχρι το τέλος. Είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσε να είχε πάει αλλιώς, αλλά εκεί κάτω από το τέρμα δεν είχαμε την διάβια για να μπει η μπάλα μέσα στο τέρμα. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την ΑΕΚ να φτάνει στην πρώτη της μεγάλη στιγμή για να ανοίξει το σκορ, όταν στο 47 ο Μάνταλος με μια φοβερή κάθετη βρήκε τον Λιβάγια μέσα στην περιοχή, αλλά το γυριστό πλασέ του Κροάτη στην κίνηση απέκρουσε ο ΣΑ. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε πάντως να απειλεί από στατικές φάσεις και από μια τέτοια στο 61 θα μπορούσε να είχε φέρει τον γκολ. Ο Βαλμπουενά έφερε γλυκά την μπάλα στην περιοχή, ο Βράνιες έκανε λάθος διώξιμο με το κεφάλι του, αλλά το σούτ του Γκιγέρμε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπάρκα. Το γυριστό του
του Ελαραμπή στο 84 δεν ανησύχησε τον Μπάρκα που μπλόκαρε εύκολα. Δύο λεπτά αργότερα τα αίματα άναψαν σε ένα μαρκάρισμα του Σιμόες πάνω στο Βαλμπουενά με τον Πορτογάλο μέσο να αντικρίζει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την ΑΕΚ να μένει με 10. Ο Καρέρα αναγκάστηκε να αντικαταστήσει το Λιβάγια με τον Σβάρνα παίζοντας με παίκτη λιγότερο. Ο Ολυμπιακός πίεσε τις καθυστερήσεις αλλά το ντέρμπι έμεινε στο 0. Σας είπα και πριν ικανοποιημένους, ο ένας βαθμός δεν μπορεί να είμαστε. Είμαστε αρκετά πίσω. Θέλαμε τους 3 βαθμούς και για την ψυχολογία πολλών ποδοσφαιριστών και για την ομάδα και για τον κόσμο που είδατε και σήμερα που έδωσε βροντερό παρόν και ήταν δίπλα στην ομάδα 90 λεπτά. Σίγουρα, νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Νομίζω δώσαμε ό,τι είχαμε. Και συνεχίζουμε αυτόν τον βαθμό. Από εκεί και πέρα, τα επεισόδια που έγιναν έξω από την θύρα 35 του Ολυμπιακού Σταδίου στο περιθώριο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι πιθανό να βάλουν σε μπελάδες στην ΑΕΚΑ και λοκέτο στο ΟΑΚΑ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε 2 αγωνιστικές από τώρα. Ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚΑ και δυνάμεις της αστυνομίας έχουν σημειωθεί επεισόδια με ρήψη μολότοφ από την πρώτη πλευρά και δακρυγόνα από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Εφόσον τα επεισόδια έχουν καταγραφεί στην έκθεση του παρατηρητή της Super League και της αστυνομίας και έχουν σημειωθεί είτε βιοπραγίες είτε σημαντικές στορές ξένης περιουσίας, τότε η ΑΕΚΑ κινδυνεύει να τιμωρηθεί με το άρθρο 15.4β του Πειθαρχικού Κώδικα με ποινή της έδρας της από 2 έως 4 αγωνιστικές και βαρύ πρόστιμο από 50 έως 250.000 ευρώ. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο και για τραυματία αστυνομικό που αν ισχύει και έχει καταγραφεί θα κάνει τη θέση της Ένωσης ακόμα πιο δύσκολη. Λοιπόν, δοκάρι και μέσα, δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι σήμερα θα πάμε μέχρι τις 8. Μπράβο. Έχουμε το κολαγόνο, φοβερό, κάνει πολύ καλό στον οργανισμό, τρομερό και είναι δυναμικό για τον άνθρωπο. Επιπλέον, θέλω να πω για ορισμένους γιατρούς, προσέξτε να πάτε να κάνετε εξετάσεις αιτήσιες, χλωροκόστα για καρδιά στον Νίμιτς, είναι φανταστικός γιατρός, μέσα στους 3 καλύτερους στην Ευρώπη για μένα. Προσωπικά όσους έχω στείλει είναι όλοι σιδερένοι και πάνε όλοι πολύ καλά. Ουρολόγος, Σπύρο Μαρτίνη, Ιασό Τζένεραλ, τρομερός, φοβερός. Σχιούνας ορθοπαιδικός, Λιαρόπουλος, μετά για τη μέση. Το φέρει ο κόσμος φοβερά. Άμα κάνεις μέση εγχείρηση και δεν πετύχει, κάηκες. Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος. Πλατεία Μαβίλη, Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι, είναι η ταμπέλα. Θα δείτε στην πολυκατοικία, κατεβαίνοντας ο δρόμος από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και από την άλλη πλευρά, πάση θυσία πρέπει να είσαι φοβερός όπως ο Κοτρότσος, ναι. Ο Γιάννης, φοβερός σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όπου Αμερικάνικη εταιρεία, επί Καλαμίδες, επί Στραγαλίδες, επί Αγκονίδες, θερμενόμενα ζώνη για τη μέση και να δυνατίζει ο άνθρωπος όλα και τα λοιπά με πραγματική σιγουριά. Και από την άλλη πλευρά έχει βγει και ακόμα μέχρι τα Σκόπια έχει φτάσει, όπου ο Γιάννης ο Κοτρότσος και εξαιρετικός, φοβερός σαν άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά είπαμε για τους γιατρούς όλο που είναι, μικροβιολόγος Λάμπρου και σας λέω για τα αυτοκίνητα, προσέχτε, θα περάσετε Κταίο, θα πάτε στο καλύτερο Κταίο, κόμβος Κταίο στο Μαρούσι, Κυραντώνης, φοβερός σαν άνθρωπος, τρομερή εξυπηρέτηση, εργαλεία πίθανα και ταχύτατη εξυπηρέτηση. Να φεύγεις και ταχύτα και να στο φτιάξεις ωραία. Κόμβος Κταίο στο Μαρούσι, ανεβαίνοντας δεξιά στο δαχτυλίδι. Λοιπόν, Πυραντώνης είναι και φοβερός και σαν άνθρωπος. Και Παναθηναϊκός. Ναι, μπράβο, αυτό λοιπόν, το... γιατί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, δεν λέτε κουβέντα. Και επιπλέον, ναι. Ένα από τα ωραία σήμερα της τηλεόρασης ήταν το πώς καταβρόχθιζε την μπανάνα ο Ραπτόπουλος από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το βγάλαμε. Το πώς την καταβρόχθιζε την μπανάνα ο Ραπτόπουλος από τη Θεσσαλονίκη.
Ξεποστικά τα βρόξουν. Έχουμε μάτια παντού, αυτό που λέει, πρόσεχε. Σαν καρχαρία, σύπηκε μια φάλαινα. Αλλά σε έδωσε τώρα, λοιπόν. Άλλοι πίνουν κολαγόνα, άλλοι τρώνε μπανάνες. Τι ήταν αυτό το νύσμα, στην κατέβαση. Λοιπόν, δεν πρόλαβε να πει κιχ η μπανάνα. Τώρα, να πάμε στο Παναθηναϊκό που χτίζει ένα σερί. Γκρινιάζει ο Ολυμπιακός, γκρινιάζει ο ΠΑΟΚ για διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός 12 κερδισμένα πέναλτι. Βέβαια, κάνουμε πλάκα έτσι, γιατί νομίζω ότι στην τριπλική του πλειοψηφία όλα πέναλτι είναι. Τρία έγιναν, δύο έδωσαν. Πώς. Τρία πέναλτι έγιναν, τα έδωσε τα δύο. Τρία έδωσε. Ναι, το έχασε το ένα, ναι. Κοίτα. Εδώ είναι τα κερδισμένα πέναλτι του Παναθηναϊκού. Λαμία Παναθηναϊκός 1-1, Παναθηναϊκός Όφη 1-3. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, κέρδισε 2 πέναλτι, κανένα γκολ. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Βόλος Παναθηναϊκός 1-1. Παναθηναϊκός Λαμία 2-0. Όφη Παναθηναϊκός 1-1. Παναθηναϊκός Πανιούνιος 3-0. Και ΑΕΛ Παναθηναϊκός 0-2 με 3 κερδισμένα. 12 βαθμούς έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από αυτά τα 12 κερδισμένα απέναντι. Ναι. Λοιπόν, το σημειώνουμε και αυτό. Και... με δύο εξτρέμ αριστερά είπες. Με μπακ αριστερό εξτρέμ, έτσι. Ναι. Ήταν ένα ιδιαίτερο κομμάτι στο παιχνίδι. Η αριστερή του πλευρά που σκόραρε κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε την εντεκάδα, αφού την αναλύει ο Κώστας. Με Χατζηγιοβάνη, Νάγκη, τα δύο εξτρέμ του, τον Ζαχίτ, τον Κουρμπέλη και τον Δόνη, τον Χατζηδωρίδη, τον Γιώχανσον, τον Πούγκουρα, τον Σέγκεφελ, τον Διούδη και τον Καμπετσί, αφού ο Μακέντα είχε σηκώσει πυρετό πριν από τη σέντρα του αγώνα. Το Χατζηδωρίδη λες τώρα, Κώστα, έτσι μαζί με Χατζηγιοβάνη και αριστερά. Ναι, δύο εξτρέμ στην αριστερή πλευρά. Ο Χατζηθοδωρίδης είναι εξτρέμ, απλά μπακ είναι το παιδί. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτός για 5-3-2 είναι να παίρνει την πλευρά, φαίνεται. Πιο καλά τον έβαλε μπακ, καλά πήγε. Ναι. Καλά πάει και ο Πούγκουρας τελευταία. Είδες. Θα κληθείς στην Εθνική να δω τι θα λες μετά. Άξιος, γιατί εγώ στον ΠΑΟΚ όταν ήταν πολύ αδύναμος. Δεν είχε τη ιδιαίτερο μπόι και δεν ήταν και πολύ γρήγορος χαμηλά. Λέω, τι είναι αυτός. Αλλά βλέπω πήρε βελτίωση και ο άλλος ο στόπερ δίπλα. Ο Σέγκεφελ. Σέγκεφελ, πώς λέγεται, ναι. Ναι, Σέγκεφελ. Καλή τετραδούλα είναι. Κι αν είναι και ο Ινσούα εκεί και στη θέση του αριστερού μπακ. Είναι και ο Δόνης πήγε καλά με τον Κουρμπέλ και αυτοί ανεβασμένοι. Εδώ κάνα μήνα, δεν ξέρω εσύ, δεν βλέπεις καλύτερα τον Παναθηναϊκό, αλλά... εγώ δεν μπορώ να βλέπω τον Μπουζούκι εξτρέμ. Δηλαδή εκεί που παίζει ο Ζαχί, πρέπει να δούμε και τον Μπουζούκι. Αλλά και αυτός πολύ αδυνάμος, πολύ έτσι νοχελικός, πρέπει να τον πάρει εκεί ο Αλέφαντος να τον κάνει τέρας στα βάρη και στα τρεξίματα και στα αυτά. Γίνει πιο αδυνητής γιατί είναι λίγο πεθαμένο γι' αυτό. Μάλιστα. Λίγο... με πέναλτι του Βιερίνια ο ΠΑΟΚ 1-0. Το κάνει. 2-0 δεν είπαμε. Ναι, είπες και 2-0 εσύ. Για να δούμε αν θα δικαιωθείς. Για δούμε. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω το ενδιαφέρον είναι ότι θα γίνει μετά το παιχνίδι. Δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη αντίδραση από τον ΠΑΟΚ, έτσι, από την ΠΑΕΝΟ. Εντάξει, θα βγάλαν πρώτα στο Όπερ και στα, πώς θα λένε, site. Στα δικά τους τα site, στα ΠΑΟΚ αλλά περιμένουμε να μιλήσει ο Γιώργος, ο Βαβάς, να μιλήσει ο Δούκας, αυτοί οι τρεις είναι. Μάλιστα. Αυτοί οι τρεις θα μιλήσουν. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, σιγά-σιγά να ετοιμάζουμε και το βίντεο του Παναθηναϊκού. Δούμε πώς ήρθε αυτό το 0-2. Νομίζω όμως, Κώστα και Νίκο, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός... Πώς? Ο κύριος Σαββίδης, ναι, έκανε μια ομιλία στους παίκτες πριν βγει απόφαση. Το λέει, θέλω να με διώξουν από την Ελλάδα, αλλά εγώ θα μείνω, δεν με καταλαβαίνω. Δηλαδή, ότι και πόλεμο και αφάνεια, θα είμαστε εδώ, θα αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας. Ή μιλήσατε στους παίκτες, μην επηρεαστούν και καλά έκανε. Mm-hmm. Εντάξει, θα το υπολεμήσω τη δουλειά, εγώ λέει. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει αγωνιστικά το ντέρμπι της Κυριακής Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και μετά και τις σημερινές εξελίξεις θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε εάν θα περάσει ο ΠΑΟΚ εδώ, από εδώ, εκεί. Εδώ, στην Αθήνα πες, ναι, ναι. Ναι, ναι. Θα είναι ματσάρα, καλή. Φοβερή. Λοιπόν, και ήθελα ναι, να πω και ένα τελευταίο που ξέχασα. Ναι. Γιατί με ρωτά ο κόσμος
συνεργείο αυτοκινήτων κτλ. Ναι. Έχουμε τον Κώστα τον Καριώτη, ο οποίος είναι Λάπρου Κατσόνης κοντά στον Παναθηναϊκό. Φοβερό συνεργείο. Ναι. Συνεργείο. Άλλο κόμμα. Και αυτό Παναθηναϊκό, ε. Ναι. Δικό σου. Πώς έχεις μπλέξει, δηλαδή. Δικό σου. Είναι καλή στη δουλειά. Καταλαβαίνετε. Είναι καλή στη δουλειά, δεν πιάνονται. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα tweet από τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ένα λεπτό πριν. Η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την κρίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται η πλέον επαχθής ποινή του υποβιβασμού σε ιστορικές ομάδες χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια. Μην φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Ναι. Ενθαρρυντικό το βλέπω αυτό για ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Θα διαλύσει και το πρωτάθλημα όλο, άμα αρχίσουν τέτοια. Ναι. Βέβαια, τι απέσεις τώρα. Διαλύσει. Στο τέλος βάλε να παίζεις με τη Δόξα Δράμα και με το Νεργοτέλη. Τι να κάνεις, κάνεις τέτοιο πρωτάθλημα. Κώστα, το άκουσες. Ποιο, τον Αυγενάκη. Ναι. Εντάξει, έπρεπε να βγει να πει κάτι ο Αυγενάκης. Ο Αυγενάκης. Θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, όπως πέρσι, πρόπερσι, θεωρούσαν τον Βασιλιάδη οι Ολυμπιακοί ότι είναι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και τα κόμματα έχουν συμπάθει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει από τη μία θα πρέπει να... Η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά, από την άλλη λέει δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται η πλέον επαχθής ποινή του υποβιβασμού σε ιστορικές ομάδες χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση. Βέβαια, για την απόλυτη τεκμηρίωση το πόρισμα θα βγει από το πειθαρχικό όργανο της Super League, με βάση την εισήγηση η οποία βγήκε σήμερα από την Επιτροπή. Ξέρουμε πώς αποτελείται. Πώς θα ψηφίσετε εκεί. Τίποτα, Γιάννη, είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος και λέγεσαι... Ένας είναι αθλητικός δικαστής. Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος και λέγεσαι Μητσοτάκης. Ναι. Θα πας κατευθείαν στις επιτροπές, ναι, μέσα, ναι, με χαστούκια. Με χαστούκια, ρε, θα μου διαλύσετε στο ποδόσφαιρο. Υποβασμό, εδώ, κάτσε ρε, ναι, χώρες, πολιτείες είναι. Τα διαλύσεις, θα κάνεις ένα ποδόσφαιρο, ωραίο. Τι σε πειράζει, Φερρυππίν. Ο Ολυμπιακός κάνει ωραία, σωστά τη δουλειά του. Mm-hmm. Μαρινάκης, τίμια, ηθικά, όμορφα, ωραία. Ωραία την κάνει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Τι σε πειράζει, δηλαδή, επειδή είναι στη Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, ας το πάρει. Mm-hmm. Πώς θα το πάρει όμως, κατά... όταν οι άλλοι είναι πιο καλά. Απόφαση. Τι θα περνάμε κατευθείαν, εσύ το παίρνεις, φύγε, έλα εσύ. Τι είναι αυτό τώρα, αντιαλύσουν το ποδόσφαιρο τώρα. Mm-hmm. Πώς θα γίνει. Κατάλαβα. Μητσοτάκης λοιπόν... κατευθείαν και σε επιτροπές, ρε. Σε επιτροπές, ρε. Σας πετάξω με τις κλωτσές έξω και θα βάλω άλλους. Αμέσως. Μήπως γι' αυτό βγει ο Βιεννάκης και έκανε αυτό το ποδόσφαιρο. Πιάσαμε το ποδόσφαιρο τώρα να το διαλύσουμε. Δηλαδή θα αρχίσουμε νότος βοράς πόλεμο και θα έρθει ο Ερντογάν. Να μπει μέσα και θα λέει ο Βοράς, πολεμείτε εσείς από τον Νότο. Έτσι. Άσε με τώρα. Το λέει δεν το λέει συλλογικά με ομάδες, το λέει εθνικά αυτό. Εθνικά, το μπράβο μου. Πάντα. Πώς θα γίνει. Ο Νίκος θέλει την μπάλα στο χορτάρι. Ναι. Πάντα. Ανεξάρτητα αν αυτό παίζει είναι κόκκινο ο Ατρόμητος. Τι να πει ο Ατρόμητος. Yep. Έχει κάνει γήπεδο. Ναι. Έχει κάνει στάντιο, έχει κάνει βοηθητικά. Έχει κάνει εστιατόρια να τρώνε παίχτες. Εστιατόρια. Παίχτες μέσα, πάρ' τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου να πάτε. Μπάλα δεν παίζει. Σπανός, Αγγελόπουλος, ναι, όλοι και τα λοιπά, εντάξει. Ήρθε μια κατάσταση, ο Σπύρος έρνει μια τριάδα τιμίων ανθρώπων και έχουν κάνει ένα ωραίο σωματείο το οποίο 4 χρόνια πάει τέταρτος. Λοιπόν πριν, τι αν τον διαλύσουμε. Πριν πιάσουμε, να επιστρέψουμε εμείς τώρα και να πάμε στο Νάρη, ο οποίος... Έχασε στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό με 2-0. Νομίζω, Κώστα, ότι δεν περιμένανε πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Για χαρά. Ο Άρης έχει 6 μάτς φουλ, οι ίδιοι παίκτες. Απέναντι ψηλά να πιέζει. Ήρθε το Ματίλα βρωμούσε. Το έπανε και στον Πανετολικό. Είδαμε κουρασμένο Άρη. Πολύ. Δεύτερον, έλειπε ο Ματίλια. Ο Ματίλια μπορεί να μην είναι ο παιχταράς, ο Χάφαρος, ο μεγάλο προδιαγραφών, αλλά για τον Άρη είναι μεγάλη απώλεια. Γιατί
δημιουργεί, χτυπά τα στημένα, περνάει μπάλα από τα πόδια του Πασάρη. Εδώ στον Άρη ο Μπά, ας πούμε, που μπήκε με τον Σάφρα, είναι και οι δύο κόφτες, δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Τα στόπερ είναι χαϊβάνια, δεν ξέρουν μπάλα να κατεβάσουν, έχουν τη μεγάλη την παλιά, κόφει και ο Άρης τα δύο. Αλλά όλο το σκηνικό είναι η άμυνα. Δηλαδή η τετράδα του πώς είναι στημένη, πώς μαρκάρει. Τώρα έγινε ένα γκολ. Ο αριστερός ο Μπακάμανδης γυρίζει τον γκολ πίσω έτσι. Δεν μαρκάρει. Είναι μια τώρα επίσης και να γυρίζει τον πισινό σου πίσω. Έχω μια παρατήρηση εδώ. Μπορώ να την πω. Ναι. Ναι. Εδώ βάλτε τη σύνθεση. Του Άρη. Ναι. Εδώ. Ναι. Δεν είναι ωραίο έτσι όπως παίζει ο 4-4-2. Ο Άρης παίζει πολύ καλά στο 4-3-3. Με τον Φετματζίδη εξτρέμ, με τρία χαφ. Διότι τώρα αναγκάζεται ο Φετματζίδης και ο Γκάμα, άμα χαθεί μπάλα, να έρθει να βοηθήσει το χαφ δεξί, το Σάσα, ο Φετματζίδης, και να φτάνει μέχρι μπακ δεξί. Δεν είναι πώς θα βγει να πάει μετά έξω δεξιά. Mm-hmm. Ενώ όταν έχει τρεις, είναι ωραία. Ναι. Φετματζίδης έχει πίσω τον χαφ δεξί και τον μπακ δεξί. Οπότε μέχρι τη σέντρα έρχεται. Έχει φοβερές δυνάμεις για να κάνει μπασίματα. Τα ίδια και από αριστερά όλα. Και να πάμε και λίγο εδώ αμέσως. Γήπεδο. Για ναι. Το κάνει η Λίβερπουλ. Ναι. Αυτή είναι η ομαδάρα τώρα παγκοσμίως. Mm-hmm. Και έχει η Λίβερπουλ. Πάμε γήπεδο. Βάλ τον πινακά γήπεδο. Έχει η Λίβερπουλ έξω δεξιά το Σαλάχ με αριστερό πόδι. Το πάει για να δουλεύει το δεξί μέσα να σουστάρει. Έχει έξω αριστερά το Μανέ με δεξί πόδι. Mm-hmm. Για να πηγαίνει εδώ να τριπλάρει, να σουστάρει. Σκοράρουνε σέντρο φορ ο Φιρμίνιο. Έχεις λοιπόν τις αλλαγές. Τρίγωνο. Ένα, δύο, τρεις. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, δύο χαφ κόφτες από πίσω άμα χαθεί μπάλα. Ο μπακ, ο στόπερ, ο μπακ. Ξαναβγαίνει στο μισό γήπεδο με τα τρίγωνα. Με τα τρίγωνα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το φέρε εδώ στην Ελλάδα 4-3-3 και τον είδα. Το ευχαριστήκα τέτοιες χωρίς τον Μπόμπεκ. Στον Ολυμπιακό κάθε πρωί πήγαινα. Το σάρωσα. Άρα μας λες ότι ο Άρης... Αυτό είναι παίζει η Λίβερπουλ. Αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζουν οι περισσότεροι με 4-3-3. Το Άρη του πάει. Ναι. Το Άρη του πάει, μας γιατί λέει... έχει το Φετματζίδη. Είναι σαν το Σαλάχ ο Φετματζίδης. Δηλαδή ο Σαλάχ δεν είναι για να κυνηγάει. Είναι να κάνει τον μπάσιμο πίσω και ότι προλάβει. Ναι. Άλλοι θα προλάβετε. Αυτός και αυτός. Φετματζίδης εδώ. Σέντρεφορ εδώ. Εξαριστερά εδώ. Εδώ για να προλάβετε είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, έτσι. Δηλαδή, έχουν άλλους να προλαβαίνουν για να κάνουν τις μεγάλες κινήσεις με ταχύτητα. Ο Σαλάχ, ο Μανέ και ο Φερμίνιο να εκτελούν. Ναι. Και για να κάνουν τον παραλληλισμό σε αυτό που λες για Λίβερπουλ και Άρη, από τη στιγμή που η Ντέγε είναι τραυματίας και ο Άρης δεν έχει στην παρούσα φάση ένα καθαρό φορ, θα μπορούσε να βάλει τον Φετφατζίδη δεξιά, τον Γκάμα αριστερά που συγκλίνουν με τα ανάποδα πόδια και τον Λάρσον. Center for, έτσι ώστε να έχει μια τριπλέτα, αλλά μας λες ότι για να έχεις την τριπλέτα πρέπει να έχεις αντίστοιχα και την τριπλέτα πίσω στα half. Εντάξει, δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις, πρέπει να έχεις τριπλέτα στα half, αλλιώς δεν γίνεται, κατάλαβες τι ακριβώς, γίνεται. Ακριβώς. Πρέπει να είναι καλή. Αυτό έχουν το Henderson, μπράβο, εκ τους άλλους δίνει πολύ καλή. Μέχρι το σκολάρι, αυτός βγαίνει και τέταρτος. Το παίζει πολύ ωραία το 4-3-3. Mm-hmm. Έχει βάλει τους κατάλληλους παίκτες και γίνεται χαμός. Ναι. Λοιπόν, και το παίρνει περίπατο η Λίβερπουλ φέτος στο πρωτάθλημα. Ένα ερώτημα που θα μας απασχολήσει του χρόνου πρώτα Θεός είναι εάν θα κάνει κάποιες μεταγραφές, γιατί είναι η ίδια ομάδα δύο χρόνια σωστός, τώρα. Σωστός. Αν θα αντέξει σωστός. Αγγλία Champions League έτσι, με την ίδια ομάδα τρίτο χρόνο. Έτσι. Γιατί αλλά παίρνει ένα πρωτάθλημα μετά από τέσσερα. Από τόσα χρόνια. Μετά από 30 χρόνια, 30 χρόνια και με εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Μπράβο, Γιάννη. Και με 20 βαθμούς διαφορά. Μπράβο, λοιπόν, άρα κράτα ακουστική αυτό, τον παραλληλισμό στο θέμα τακτικής
του Κλοπ και της Λίβερπουλ, του Ένινγκ και του Άρη. Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθαρό φορ και υπάρχει ο Φετφατζίδης που μπορεί να μπει κάθετα, να μπει διαγώνια μέσα και να κάνει σούτ, έτσι. Ο Φετφατζίδης μπορεί να κάνει ζημιές μεγάλες. Ναι. Δηλαδή θα πέσει το ρόλο του Σαλάχ. Και μπορεί και από ο Γκάμα από την άλλη με τον Λάρσον. Μπράβο. Στο 9. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο Λάρσον, είπα το Λάρσον, πού το λάθος. Ο Λάρσον είναι πολύ καλός τερασμένα. Και είναι σε καλή κατάσταση. Έχει δηλαδή πολύ καλές έτσι, καταστάσεις τερασμένα. Το βάζει δεύτερο φορ. Ναι. Ή το βάζει μόνο του καμιά φορά όταν παίζει ο Τίρμισάι ή όταν είναι τραυματίας ο Ιντέγε. Μα δεν μπορεί να παίξει πλάτη ή μόνο στο 4-3-3 ο Λάρσον. Αν είναι αντεπίθεση, παίζεις κλειστά στην άμυνα σου να φύγεις στον χώρο με τρεις γρήγορους, εντάξει. Αλλά σε εμάς τα οποία ας πούμε είναι κλειστός αντίπαλος που είναι κοντά οι γραμμές, είναι καλό να παίζεις στην πλευρά από τη μια αυτός ή ο Γκάμα να παίζει δεκάρι ή ο Ντεκινή, μετά να παίζει όπως είπε ο Φετβατζίδης από εκεί και ο Εσέντερ Χόρο την Ισάη. Αλλά ο τρίτος κάτι είναι απαραίτητος. Δεν ταιριάζει όντως το 4-4-2. Το κρατήσαμε αυτό. Είναι πολύ ωραία παρατήρηση. Το πήραμε αυτό το μάθημα. Τώρα, δούμε λίγο και τον Πανετολικό. Γιατί η αλήθεια είναι πως οι μεταγραφές που έκανε το χειμώνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συγγνώμη, έπιασαν και έχουν βελτιώσει και προδέψει πολύ την ομάδα του Αγρινίου. Ο Ντουάρντε είναι η καλύτερη. Ο Ντουάρντε, ναι, που είναι center forward. Σκοράρει ερασμένα. Παίζει και extreme. Έχει κάνει εύστοχες επιλογές μέχρι τώρα η ομάδα του Αγρινίου και φαίνεται να έχει και έναν αέρα συγκριτικά με τον Πανιόνιο στη μάχη για την αποφυγή απευθείας του υποβασμού. Βέβαια όλα αυτά με αστερίσκο γιατί βγήκαν σήμερα τα θέματα με Ξάνθη και ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αν έχουμε την κάρτα, Γιώργο, να δούμε. Ήδη στην Τούμπα βρίζει, ναι. Γίνεται πανηγύρι μεγάλο. Λοιπόν, εδώ είναι ο Πανετολικός με Ντουάρντα, Τζανακάκη, Αλβάρες, Ρώσα και την υπόλοιπη εντεκάδα του. Να δούμε και σε κάρτα τους νεοφερμένους που έφερε συντρέχουσα μεταγραφική περίοδο και έχουν βελτιώσει πολύ την ομάδα. Λοιπόν, εντάξει, προχωράμε. Πάμε στον Πανιόνιο, 1-0 τον Ατρόμητο. Στενοχωρήθηκε ο Νίκος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιξε καθόλου. Έκανε το χειρότερο του παιχνίδι ο Ατρόμητος. Δεν τον έχω δει ποτέ έτσι. Ποτέ. Και από τον Παναθηναϊκό δεν ήταν καλός. Ναι. Και τώρα νομίζω παίζει με την ΑΕΚ το επόμενο παιχνίδι. Έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Ο Πανιόνιος απ' την άλλη. Λοιπόν, εδώ γυρίζουμε στο προηγούμενο θέμα. Οι χειμερινές μεταγραφές που άλλαξαν τον Πανετολικό. Ο Κέβιν Γκαρσία, ο Ισπανός, αμυντικός. Ο Μουνιέ που τον πήρε από τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάν Αλβάρες, ο Αργεντίνος, δανεικός από την Τσακαρίτα. Είδες. Έχει πάρει παίκτες. Και υπάρχει βέβαια, όπως είπαμε, και ο Ντουάρντε, ο οποίος είναι σημείο αναφοράς μέχρι στιγμής στον Πανετολικό. Λοιπόν, είπαμε και για τον Πανιόνιο, 1-0 τον Ατρόμητο. Τώρα πλέον ο Πανιόνιος ελπίζει, αλλά με την χθεσινή νίκη που πέτυχε ο Πανετολικός, εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα για την μάχη της αποφυγής της τελευταίας θέσης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε δεκάδες έστω από το συγκεκριμένο παιχνίδι ή να προχωρήσουμε. Α, εδώ είναι με τον Αραμπουλή Σεντερφόρ, τον Γεωργιανό, Εμμανουηλίδη Παπα-Νικολάου σε ένα 4-3-3 με Κόρμπο, Οικονομίδη, Κιάκο, Σταυρόπουλο, Ντομίνγκες, Κόντικ, Λιμπεράκη από τη μία και Ρέτζα από την άλλη. Ο Ατρόμητος και αυτός, αν δεν κάνω λάθος, με ένα 4-3-3 κατέβηκε να παίξει στην Νέα Σμύρνη. Με Ταλώσα, Στρούγκη, Καχύλα, Γκάλο, έλειπε και ο Ρισβάνης και ο Γούτας, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μπουσούλασιτς που επέστρεψε, Χαρίσης, Ούμπιντες και τριπλέτα μπροστά, Ενσικολού, Μανούσο και Βέλιο. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η καθίζηση, γιατί έχει καλή ομάδα. Του λείπαν δύο τα δύο στόπερ, ναι. Κακώς έπαιξε έτσι.
Έπρεπε να παίξει με τρεις. 5-3-2. Ναι. Καθαρό. Και ας μην έχει, μην έχει καθαρό στο περάλο. Γιατί άμα του λείπαν δύο... Ας βάλει τον Γκάλο στο περάλο. Θα βρει ένα μπακ από εκεί κάτι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το δουλέψει. Πού πάει να παίξει έτσι. Με Στρούγκη Καχίλ. Mm-hmm. Δύο στο περάλο. Και από εκεί έφαγε και τον γκολ. Το χειρότερο του παιχνίδι στην ιστορία που έχουμε δει τον Ατρόμπι. Λοιπόν. Γιατί έχει κάνει γερά παιχνίδια τώρα 4 χρόνια μέσα, τετράδα. Και μετά έχει, όπως είπα, αξιοποιήσει φοβερά τον Ατρόμπι. Το Σπανός Αγγελόπουλος, Σπύρος και με εστιατόρια φοβερά. Πάνε, τρώνε οι παίχτες, ναι. Χαμός γίνεται. Αλλά προφανώς αυτό δεν φτάνει. Τώρα μένει να δούμε και τι θα αλλάξει ο Σάββας Παντελίδης. Βοηθητικά έκανε ολόκληρη κατάσταση. Να έχει βοηθητικά και έχει και καλές ομάδες στα μικρότερα Μπράβο. Κλιμάκια. Έχει κάνει και μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Θυμόμαστε και τον Μπάρκα από τον Ατρόμητο ξεκίνησε. Και ο Λιμνιός, ο οποίος πήγε μετά στον Πάοκαρα. Τροφοδοτεί σιγά σιγά ο Ατρόμητος από την Ακαδημία του, από τα μικρότερα κλιμάκια και τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι Σπανός όλοι αυτοί βάζει τα λεφτά του και κάνει έργο. Και για την περιοχή και για τα νέα παιδιά. Εντάξει, βαθμολογικά πάντως, ακόμα αν εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό, φαίνεται να ξεφεύγει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Μετά η θέση 5 και 6 θα παιχτεί. Θα παιχτεί. Είναι με τον Άρη, με τον Όφη, με την Ξάνθη, ο Ατρόμητος. Νομίζω εκεί θα δούμε μάχη. Κώστα, όσο μιλάμε εμείς και αναλύουμε και τα υπόλοιπα μάτς της τρέχουσας αγωνιστικής, είχαμε μαθαίνει εσύ κάτι νεότερο. Αντιδράσει και λοιπά από Τούμπα. Φωνάζεται, βρίζει την Αθήνα, τον Πειραιά, τον Μαρινάκη, τον Αυγενάκη, τη Νέα Δημοκρατία και γίνεται χαμός εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει, θέλει και λίγο, σου λέει κάτι. Θα μας υποβιβάλλεστε τώρα γι' αυτό. Και, αλλά ακόμα τώρα με τον ρεπόρτερ που ήρθε και μου έδωσε μια πληροφορία, δεν απάντησε η ΠΑΕΠΑΟΚ, πρώτα βγήκαν οι δημοσιογράφοι του, στο SDNA και στο, πώς το λένε, και στο Open TV, ναι. Και διαμαρτυρήθηκαν για Αυγενάκη και Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά το μάτς πιθανολογώ ότι μετά το μάτς θα έχουμε δηλώσει. Άρα είναι στο 84 το μάτς, 1-0 ακόμα, δεν πήγε ακόμα το δεύτερο και μετά από καμιά ώρα θα έχουμε αντιδράσεις. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και μετά το tweet που έκανε και ο κύριος Αυγενάκης, εάν θα υπάρξει μια αντίδραση διαφορετική για αυτό το θέμα. Λοιπόν, είδαμε και το τι έγινε στην Νέα Σμύρνη, στο μάτς Πανιώνιος Πανετολικός. Να πάμε λίγο τώρα και στα διεθνή. Εκεί όπου είχαμε στην Αγγλία και έχουμε Κύπρο, αλλά στα υπόλοιπα πρωταθλήματα είχαμε αγωνιστική δράση κανονικά στις εγχώριες κατηγορίες. Δεν περιμέναμε, να πω την αλήθεια, την Νάπολη με τον Γκατούζο να κερδίσει τη Γιουβέντους με 2-1. Ναι. Έδωσε έκπληξη δυνατή. Έκπληξη δυνατή, νέο χρώμα στο πρωτάθλημα. Βέβαια η Ίντερ. Άμα κέρδιζε η Ίντερ θα ήταν καλά, αλλά. Η Ίντερ έκανε τρίτη σερή ισοπαλία. Είναι στο τρίποντο η διαφορά. Η Ίντερ που κάνει και μεταγραφές Κόντε. Είναι ήδη ο Έριξεν. Το δεκάριο θα νόσει Τότεναμ στο Μιλάνο για να υπογράψει. Νομίζω ότι τον περιμένει πώς και πώς για να τον βάλει δεκάρι. Πήρε το Γιάνκ και τον έβαλε full back δεξιά. Τον άστειλε Γιάνκ της Manchester United. Πήρε και τον Victor Moses, τον οποίο θα, δεν ξέρω αν θα τον βάζει στα half ή αν θα, είναι, θα παίζει με τον Γιάνκ όλη την πλευρά οι δυο αυτοί παίκτες. Με Μπαστόνι, De Vrij, Σκρίνιαρ, Σλοβάκο, Ολλανδό και τον Πιτσιρικά, τον Ιταλό. Με τον Πυράγκη από τη μία πλευρά, τον Ασλεγιάνκ από την άλλη. Σένσι, Βαλέρο, Μπαρέλα. Εκεί θέλει βέβαια και έναν playmaker, ένα δεκάρι. Και τον Λαουτάρο Μαρτίνες με τον Λουκάκου μπροστά. Μάλιστα ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Μόνιμη αυτή, ο Λουκάκου είπε ο Νίκος ότι με δεύτερο παίκτη στην περιοχή κάνει μαγικά πράγματα. Ναι, κάνει μαγικά πράγματα. Έχει βελτιωθεί για το κορμί που έχει. Δεν έχει και άσχημη ταχύτητα. Πολύ, τον έχει φτιάξει. Και το κλασικό, το κλασικό 4-3-3 του Γκατούζο με Μίλικ, Ινσίνιε, Καγεχόν μπροστά και τους υπόλοιπους Αχάφ και τον Μανολά βέβαια, βασικό δεξί στόπερ. Η Νάπολη που πλησιάζει την εξάδα
η Juventus που γνώρισε την δεύτερη φετινή της ΣΥΤΑ και είναι πρώτη, αλλά είναι πλέον στο συν 3 από αλλά την ΣΥΤΑ. Αλλά ο Σάρι Γιάννη μόνιμα το 4-3-3, όπως και στην Τσέλσι. Ναι. Δεν το αλλάζει. Δεν το αλλάζει, αυτό ξέρει. Αυτό και το παίζει. Άλλο που είναι επικίνδυνο, δεν ξέρω ο Νίκος τι λέει, να πω, το Ρονάλντο σε αυτή την ηλικία, απλά τον πετάει φόρ μόνο. Το βάζει στα εξτρέμ. Γιατί βάζει και η Γκουάιν μέσα, έχει και βάζει την μπάλα. Ιγουάιν. Σε ναι. Αυτό το 4-3-3, το οποίο συνήθως παίζει ο Μαρούτσιο Σάρι, μπορούμε να δούμε την εντεκάδα της Γιουβέντους. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να χωρέσουν πολλοί και καλοί παίκτες. Εδώ βλέπουμε ότι χθες πήγε περισσότερο σε έναν ρόμβο, τον οποίο μόνο με τον ρόμβο μπορεί να παίξει μπορεί και ο Ντιμπάλα μέσα, και ο Ρονάλντο ναι. Και ο Ιγκουάιν στην ίδια εντεκάδα. Έτσι, δηλαδή, Πιάνιτς, Μπεντακούρ, Ματουιντί, τριπλέτα στα χαφ, ο Ντιμπάλα σε πιο ελεύθερο ρόλο και επιθετικό δούμε ο Ρονάλντο Ιγκουάιν. Έτσι πετυχαίνει Νίκο ωραία. Και Κώστα να έχει και τον Ρονάλντο πιο κοντά στην επίθεση. Μπράβο. Να μην παίρνει τις πλευρές. Έχει ωραία τρίαλα και μπροστά. Ναι. Την μπαλά, Ρονάλντο, Γκουαϊν. Αλλά πάντα, όπως μα λες εσύ, με μια τριπλέτα να θωρακίζει τη μεσαία γραμμή. Δηλαδή και Ματουιντή τρέξιμο και Μπεντακούρ τρέξιμο και Πιάνιτς. Και τρέξιμο και τεχνικά. Η τριάδα στο ναι, κέντρο. Ναι, βέβαια. Ναι. Και τετράδα, γιατί αυτή η Ρονάλντο, Γκουαϊν, την μπαλά είναι δύσκολο να τρέχουν. Με την μπάλα θα είναι πιο πίσω, θα πάρει την μπάλα από τους τρεις χαφ, ναι. Θα τους ξεκουράζει για να φύγουν με τους δύο άλλους μπροστά. Mm-hmm. Μπορεί να φύγουν και τριάδα πολλές φορές. Ναι. Και κάνουν γκολ, σκοράζουν. Σωστό. Θα είναι θεαματικό αυτό. Πίσω ο Ντελίχτ και Μπονούτσι. Κουαρδάδο, Αλεξάνδρο να συμπληρώνουν το καρέ στην αμυντική γραμμή. Αυτά έγιναν λοιπόν στην Ιταλία. Στην Ισπανία, τίποτα. Κίκε Σετιέν, είτε η Μπαρτσελόνα, 2-0 από τη Βαλένθια. Ναι. Μπορούσε να έχει φάει και ναι, παραπάνω. Ναι, ναι. Και μιλάμε απογοήτευση, έτσι. Μεγάλη. Τι λες, Κωστά. Τις προπονητάς έχουν μπλέξει. Ναι. Εγώ είδα την Αθλέτικο και την Μπαρτσελόνα. Ναι. Ρεάλ δεν είδα, είχα δουλειά. Λέει ο προπονητής της Μπαρτσελόνα δεν αφομοίωσαν το σύστημά μου, λέει. Ακόμα είναι, λέει, νωρίς. Ναι. Δεν ξέρω τι σύστημα να αφομοιώσουν. Εγώ βλέπω γυρασμένα χαφ. Στο μέση σεντερφόρ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο Νίκος. Θα το βάζει και η Γιάννη μόνο του. Κοίταξε, Κώστα. Ο Αζάρ δεν τραβάει. Ο άλλος τραυματίας. Γυρασμένα χαφ. Στόπερ. Θέλει... Και το άλλο το σκηνικό είναι ότι δεν βγάζει παίκτες πια από την, πως τη λένε, Μασία. Δεν ναι. Βγάζει. Δεν βγάζει τίποτα. Έχει πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτό το γράφημα που βλέπουμε εδώ της Μπαρτσελόνα, ο Κίκε Σετιέν όσες φορές έχει ξεκινήσει τα λίγα ματς στον πάγκο, παίζει με τριπλέτα πίσω, με τη διαφορά όπως έχουμε ξαναπεί ότι ο Φατί, ο οποίος... Το παιδί είναι επιθετικός, δεν ξέρω, είναι πιτσιρικάς βέβαια, είναι 17-18 χρονών. Φάτι είναι, αν μπορεί να πάρει όλη την πλευρά. Απ' την άλλη είναι ο Ζορντι Άλμπα που τον ξέρουμε. Ουμτιτί, Πικέ, Σέρχι Ρομπέρτο. Ο Σέρχι Ρομπέρτο από δεξί μπακ τον κάνει δεξί στόπερ. Προφανώς, αν χρειάζεται κατά διάρκεια του παιχνιδιού να γίνεται και δεξί μπακ, να το με εσωτερική αλλαγή δηλαδή, να μην ναι, 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 αλλαγή. Ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουν στα χαφ ο Αρτούρο Ντεγιόν και ο Μπούσκετς. Δεν τραβήξαν αυτοί. Δεν τραβήξαν, όχι. Αυτές ήταν χάλια. Ναι. Χάλια. Δηλαδή... Τους μπλόκαρε καλά η... Τους μπλόκαρε η Βαλένθια. Βαλένθια και... Έχασε και πέναλτι. Το 4-4-2 έκλεισε μέση όλοι, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Μπράβο. Ένα 4-4-2 με τον Ρουμπανό, ναι, ναι, τον ναι. Γκόμες και τον Καμεϊρό, ναι, τον Γάλλο. Ναι. Ένα 4-4-2 της Βαλένθια. Τρομερή. Από τον Άλμπερτ Θελάδες που θύμισε πολύ Ατλέτικο. Δηλαδή το 4-4-2 μπράβο. Βλέπουμε από το Σιμεώνε. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Χωρίς να έχει τους μπαλαδόρους, δηλαδή και ο Κονογκμπιά και ο Κοκλέν είναι σκυλιά του πολέμου που λέμε στα χαφ. Τώρα Γκαρσία Σολέρ, να λιγότερο εξτρέμ, περισσότερο χαφ. Και Γκόμες Καμερό μπροστά. Γινόταν 8 άτομα ναι. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, 15 μέτρα. 8, 4 και 4, 8 ήταν σκυλιά. Και ξέρεις τι πιστεύω, Νίκο και Κώστα, ότι στην Ισπανία, θέλοντας να σταματήσουν
την Μπαρσελόνα και τον Μέση, ναι, αλλά και τη Ριάλ, γιατί παραμένει πολύ μεγάλη ομάδα, ναι, και η Ριάλ. Ναι, ναι. Πλέον δεν παίζουν με τριπλέτα πίσω, γιατί αν παίξεις με τριπλέτα στην ευθεία θα σε ανοίξουν. Ναι. Οπότε πάνε με ένα 4-4-2, έτσι, έχοντας 8 παίκτες, 8 παίκτες πίσω, με κολλητά στις δύο τετράδες. Μπράβο. Και φεύγουν και μπροστά. Εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, εδώ όπως είναι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, μαρκάρουν φοβερά. Ναι. 8 παίκτες, ναι, όπως λες. Και θα έχει ενδιαφέρον να ξαναδούμε τη Βαλένθια, μήπως ο Σιμεώνε ανοίξει σχολή με αυτό το 4-4-2. Ναι, αλλά δεν πάει καθόλου καλά. Δεν βάζει γκολ αυτός, ναι, δεν βάζει γκολ. Δεν παράγει τίποτα. Πάντα. Δεν βάζει γκολ. Άμα δεν κλέψει την μπάλα ψηλά... Όλα έχει μπλέξει. Τι λες, Κώστα? Άμα δεν κλέψει την μπάλα ψηλά, ναι, με την πίεση που προσπαθεί, δεν έχει αυτό που κάνει η Λίβερπουλ. Παίζει την κόντρα γρήγορα, να παράξει από το κέντρο, να πλευροκοπήσει με τα ανάποδα πόδια, να βγουν τα μπακ, να παίξουν ένα-δύο, να πάρουν ένα σμένα. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Είναι κουραστική, ναι, όχαρα. Από την άλλη... Αυτός καθήκησε τα εξτρέμ. Ναι, δηλαδή σωστό. Παίζει με 4 οχτάρια, 4-5 κεντρώους. Άμα τα μπακ δεν ανέβουν, δεν είναι παίχταροι μεγάλοι, ποιος θα πλευροκοπήσει. Μα δεν τον ενδιαφέρει να πλαγιοκοπήσει, τον ενδιαφέρει να φύγει στην αντεπίθεση, ναι, στον άξονα με παίκτη παραπάνω. Τώρα, η Real κέρδισε ένα 0 την Βαγιαδολίδη και αυτή δυσκολεύτηκε με ένα γκολ του Νάτσο στο φινάλε. Η Real φαίνεται να παίρνει ένα μικρό κεφάλι από την Μπαρσελόνα στο συν 3 στο πρωτάθλημα. Να δούμε λίγο τι κατέβασε και ο Ζινεντίν Ζιντάν. Η Real, ναι, που προσπαθεί με την απόκτηση νεαρών Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών να πετύχει τον καινούριο Νεϊμάρ. Αγοράζει πανάκριβα Βραζιλιάνους επιθετικούς. Και με να δούμε εάν θα τις βγουν κάποιοι από αυτούς. Προς το παρόν δεν βλέπουμε να ξεπετιέται κάποιος έτσι από εκεί. Λοιπόν, αυτά και για τα διεθνή μας. Έχουμε ένα θέμα τεχνικό, γιατί θα βλέπαμε και βίντεο, αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορούμε. Έχουμε για το τέλος, θα δούμε να φέρουμε και να σχολιάσουμε, παιδιά, πριν κλείσουμε, γιατί νομίζω από το ξημέρωμα ασχολούνται όλη η φιλαθλή Ελλάδα, και όχι μόνο με αυτό, και όλος ο πλανήτης, με τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της κορούλας του. Συνετρίβει το δικό τους αεροσκάφος, ελικόπτερο. Ελικόπτερο, φύγανε νέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο Κόμπι Μπράιαντ, πασίγνωστος βέβαια, στα 41 του έφυγε, πρωταθλητής στο NBA επί σειρά ετών, με πάρα πολλά ρεκόρ, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά έχουν λίγη σημασία όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Να πω κάτι, Γιάννη. Κοίτα, αυτοί... 2 εκατομμύρια μου δεις μετρητά, δεν μπαίνω σε αεροπλάνο. Ναι. Παίρνω. Μετρητά, δεν μπαίνω σε ελικόπτερο. Τώρα, δεν μπαίνω. Είναι κουτά. Τι ελικόπτερο. Ναι. Μπαίνει τώρα πάνω σε ένα αεροπλανάκι, παίρνει και την κόρη, το κακόμοιρο. Αυτό τι φταίει. Mm-hmm. Να μην ζήσει, να αυτό σχετάνε. Και μετά, έχεις τόσα λεφτά πήρες, με τα αεροπλάνα ασχολείσαι, ρε. Πάρ' το αμαξάκι σου, πήγαινε με την οικογένεια σιγά σιγά ωραία στον δρόμο δεξιά και ο Θεός βοητός, μέσα στον ουρανό τώρα με κάτι υδροπλάνα να γυρίσει, να κάνει. Το κεφάλι τους τρέχουνε μόνοι τους. Ναι. Μόνοι τους. Με τόσα εκατομμύρια, ρε Γιάννη. Τόσα εκατομμύρια. Με αυτά τα εκατομμύρια είναι που αγοράζουν ό,τι θέλουν, οπότε αγοράζουν και αεροπλάνα και ελικόπτερα. Αγοράζει κάτι αεροπλάνα, κάτι. Το μεγαλύτερο στον κόσμο να είναι. Σου λένε 200 άτομα να μπουν μέσα και να μου πεις 2 εκατομμύρια, έμπα, δεν μπαίνω. Στο λόγο μου. Κώστα. Εγώ το είπα στην εκπομπή. Ο γιος του Κένεδη. Μονοκινητήριο αεροπλάνο. Πάρ' τον κάτω. Ο γιος του Ωνάς. Μονοκινητήριο αεροπλάνο. Πάρ' τον κάτω. Ο ποδοσφαιριστής, πώς τον έκανε, τον ξέχασα. Πριν από κάνα χρόνο. Ναι. Φύγε με το ιδιωτικό αεροπλάνο. Πάρ' τον κάτω. Ελικόπτερο, πάρ' τον κάτω. Δηλαδή, προφίλε, με το ελικόπτερο, τα ελικόπτερα πέφτουνε, τα μονοκινητήρια πέφτουν. Πάρε ένα jumbo jet, να πούμε, εκεί μπες με τον κόσμο μέσα, να σε βγει και 5 φωτογραφίες, να σε δουν και από κοντά, φύγε, πήγες αποστηρωμένος, γιατί επηγές εκατομμύρια. Mm. Και το παιδάκι
κρίμα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν μάνα, θα τον έλεγα πάνε, πάνε με όποια θες, πάνε με γκόμενες, με ό,τι θες, τα παιδιά, αυτά σε μένα τα στείλω εγώ με τον Πούλμαν. Θα πάνε μαζί. Εμιλιάνο Σάλας ήταν ο ποδοσφαιριστής. Ναι, λοιπόν. Δεν όλοι τον ψάχναμε τον άνθρωπο, πήγε λέμε το ιδιωτικό αεροπλάνο. Είναι μονοκινητήριο. Ξέρεις, ο πατέρας μου όταν έπαιζε μπάλα ο Σκορεμένος και ο Νίκος, τους βάζανε σε κάτι τακώτες με δύο έλικες. Ξέρεις, δύο φορές που σταμάτησε η έλικα η μία με την εθνική ενόπλο παίζανε και προσγειωθήκαν προς τα λάθη σχεδόν. Τι είναι τόσα εκατομμύρια να πας με το ελικόπτερο και όλοι αυτοί οι πλούσιοι που έχουν τα μονοκινητήρια κτλ. Και μην ξεχνάμε και ολόκληρες ομάδες, έτσι, η Τωρίνο, η Manchester United, η Τσαπεκοένση, πριν από λίγο. Εντάξει, αυτό όμως είναι άλλο πλάνο, δεν μπήκε μέσα να μην παίζει κανένα, αλλά σαν να προκαλεί την πίστη σου είναι αυτό. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή με το Δοκάρι και μέσα. Αύριο, πρώτα Θεός, στις 18:30, κανονικά το Sportsco Record. Να είστε καλά. Στο ανανεωμένο Novibet Casino σε περιμένουν πολλές εκπλήξεις στα τραπέζια ρουλέτας και blackjack, live κρουπιέριδες για αυθεντικό παιχνίδι και καθημερινές προσφορές. Novibet, το εορταστικό live casino όπως θα ήθελες να είναι. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανύχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4, Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. S4security.gr. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Στεφάνς Extra Extra Large. Στα καταστήματα Στεφάνς θα βρείτε μεγάλα μεγέθη για όλα τα γούστα. Στεφάνς XXL. Η μόδα στα μεγάλα μεγέθη. Τώρα και στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 183. Τηλέφωνο 210-59-09-200. Για παραγγελίες στα μέτρα σας, μπείτε και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα stefansxxl.gr. Η άνεση στην αδρική ένδυση. Στεφάνς, πάμε δυνατά. Δεν τώρα έχεις την Αθήνα. Είσαι λιπαρά διακοσμημένος, σωματικά ευκατάστατος, σου έχω τη λύση. Μεγάλο. Βαρεθήκατε το κόψιμο των φρούτων και λαχανικών? Έχετε μία συλλογή από συσκευές που πιάνουν χώρο στον πάγκο της κουζίνας και στα ντουλάπια σας? Δεν θα ήταν υπέροχο να είχατε ένα προϊόν που θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά με ελάχιστο χρόνο, ελάχιστο κόστος και χώρο? Λοιπόν, μόλις ήρθε εκείνη η πιο καινοτόμος και ευέλικτη συσκευή προετοιμασίας φαγητού. Τα υλικά που βλέπετε μπροστά σας προετοιμάστηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Το τοποθετείτε και πιέζετε. Μπορείτε να κόψετε ντομάτες, μήλα, μαρούλια, ραπανάκια σε λιγότερο χρόνο από όσο χρειάζεται για να βρείτε ένα μαχαίρι. Ετοιμάζετε κολατσιό που θα λατρέψουν τα παιδιά. Το τοποθετείτε και πιέζετε. Τώρα μπορείτε να κόψετε κρεμμύδια χωρίς να μυρίζουν τα χέρια σας και χωρίς δάκρυα. Και να θυμάστε ότι με αυτές τις λεπίδες μπορείτε να κόψετε σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Ενώ με το ειδικό κουμπί μπορείτε να το καθαρίζετε από τυχόν υπολείμματα, εύκολα και γρήγορα. Οι λεπίδες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ακονισμένες με λέιζερ ώστε να μην στρωμώνουν. Επίσης, θα πάρετε μαζί ένα εργαλείο που ξεφλουδίζει στη στιγμή προς τα πάνω και προς τα κάτω, ένα καπάκι για να διατηρήσετε
παρατηρείτε φρέσκα τα κομμένα σας φρούτα και λαχανικά, καθώς και μία λαβή για να προστατεύετε τα δάχτυλά σας από κοψίματα. Τηλεφωνήστε τώρα στον αριθμό της οθόνης σας και κάντε δικό σας το Πολυκόφτη 12-1 με μόλις 19 ευρώ και 90 λεπτά. Καλέστε τώρα! Η σούπερ προσφορά μόλις ήρθε, γιατί εσείς το ζητήσατε. 2 προϊόντα, 1 σούπερ πακέτο για τον χειμώνα. Έτσι ή έτσι. Συνομήλικοι, αλλά με διαφορές. Σε εμφάνιση, σε κίνηση, σε ζωντάνια, σε ενέργεια, σε απόδοση. Αν θέλετε να είστε έτσι, μείνετε έτσι. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητής, τότε Double Reaction Collagen. Τα αλλάζει όλα.